Δηλαδή για να κάνεις ένα έργο καθαρίζεις και την παραλίαση, ε. Βέβαια, την καθαρίζω και τώρα άλλες φορές έχει πάρα πολλά χάλια, γιατί το παραμικρό από ψηλά φαίνεται και πάλι μου τρώει πολλές ώρες το να την καθαρίσω την παραλία, πάρα πολλές ώρες. Προετοιμασία πάρα πολλές ώρες. Μπορεί... Δεν μου λες τώρα, τι κάνεις ακριβώς εσύ, για πες μου, γιατί έχω δει πράγματα και δεν τα πίστευα στα μάτια μου. Ένας φίλος μου πρέπει να έρθω να σε βρω, ο Σπύρος ο Τάπας. Το ξέρεις? Το ξέρω, αμέ. Αυτός μου είπε να πάω τον βρεις αυτόν, ναι. Θα πάω, λέω. Τι κάνει λοιπόν, για λέγε. Πρώτα καθαρίζω την παραλία. Ναι. Να μην υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν αφήνω ούτε πετραδάκι, έτσι. Και δεν μου λες, δεν έχεις καμιά τσουγκράνα να σε βοηθήσει σε αυτό. Αν το κάνουμε τσουγκράνα, ναι, είναι πιο πολύ δουλειά ύστερα. Πρέπει να βγάλω νερό από τη θάλασσα για να τη βρέξω, είναι πιο επώδυνο. Ενώ καλύτερα με τα χέρια σιγά σιγά, περνάει και η ώρα από την προηγούμενη μέρα. Τι λέτε, ρε Σπύρο. Ναι. Αυτό πού το σου ήρθε να ξεκίνησε το κάνεις, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ήρθε από τα ντρόουν. Από την ώρα που ασχολήθηκα με τα ντρόουν, είδα από ψηλά. Ναι. Είχα γράψει καληνύχτα. Ναι. Και είχα γράψει ένα όνομα σε μια ομάδα που είμαι εδώ με Θεοκρίτες. Τότε από ψηλά, πως φαίνεται, μ' άρεσε και αποφάσισα να κάνω μια ελληνική σημαία. Ναι. Το πρώτο μου σχέδιο. Όταν είδα το αποτέλεσμα από ψηλά... Τρελάθηκες. Τρελάθηκα. Λέω, πρέπει να το συνεχίσω. Να κάνω ακόμα ωραιότερα πράγματα. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι πήρα και ιδέα από τα αγρογλυφικά. Δεν ξέρω αν ξέρετε τα αγρογλυφικά που λέγανε ότι τα κάνανε εξωγήινοι. Μιλάς τώρα για το Περού. Σωστόν. Το Μάτσου Πίτσου. Σωστόν. Πήρα και ιδέες από εκεί, όχι ιδέες στα σχέδια, γιατί τα σχέδια είναι καθαρά δικά μου. Δηλαδή τα ζωγραφίζω πρώτα στο χαρτί. Έρχομαι, μετράω την προηγούμενη μέρα για να ξέρω ακριβώς πόσο θα πιάσει το σχέδιό μου. Με μαθηματικά δηλαδή, ξέρω, ναι, όταν έρθω εδώ, αφού έχω μετρήσει την προηγούμενη, το κάθε κύκλος μου πόσος θα είναι, το κάθε μου τετραγωνάκι παράδειγμα, όλα. Ξέρω από την προηγούμενη που θα έρθω. Θέλεις μεγάλη επιφάνεια συνήθως? Το πιο μεγάλο μου είναι γύρω στα 500 τετραγωνικά, μισό στρέμμα. Τι λες? Ναι, είναι το πιο μεγάλο μου. Τι σχέδιο ήταν αυτό? Ήταν μια περικεφαλαία. Ναι. Ναι. Τι περικεφαλαία, σαν να λέμε του Λεωνίδα. Σωστόν. Σωστό, ε. Ναι, ναι. Επειδή φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσει σήμερα να ολοκληρώσει κάτι. Όχι. Είναι αδύνατο. Όχι, αδύνατο, γιατί εγώ ώρες χρειάζομαι από... Το πιο λίγο μου είναι από 8 ώρες μέχρι και 12-13 ώρες. Και το κάνεις αφημερών αυτό? Ναι, ναι, σε μια μέρα. Δεν γίνεται. Την άλλη μέρα αν έρθω, είτε ζώα, είτε η θάλασσα πολλές φορές, πάντα κοιτάζω να έχω καλό καιρό, να μην έχω αέρα. Σήμερα φυσάει λίγο, αλλά όχι πολύ. Όχι, σήμερα είναι καλά, αλλά θέλει δουλειά η παραλία για να τη φτιάξω όπως θέλω εγώ. Δηλαδή να μην φαίνεται κάτω ούτε πάτημα, ούτε τίποτα. Μπορεί να χρειαστεί να βγάλω και 80-90 κουβάδες νερό. Τι λέει, ρε φίλε? Από τη θάλασσα, με ποτιστήρι, τη βρέχνω. Οπότε κάθεται άμα τη βρέξει. Κάθεται, ναι, γίνεται όπως το κύμα που θα έρθει. Έχω δει τα σχέδιά σου, έτσι, κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, ότι έχουν και χρώματα. Έχουν χρώματα. Εκεί προσθέτω άμμο, στεγνή. Τίποτα άλλο. Την οποία πώς τη χρωματίζεις δηλαδή? Στεγνή τελείως άμμο. Όταν πάμε βρούμε εδώ τώρα, στεγνή τελείως άμμο. Και την φτιάξω εγώ κάτω, παίρνει χρώμα. Ναι. Ναι, παίρνει άλλο χρώμα. Μάλιστα. Και το άλλο χρώμα είναι που σκαλίζω την άμμο, τη σκαλίζω. Κατάλαβα. Θέλω να σε βοηθήσω κάτι εγώ, να προχωρήσω? Όχι, όχι, τίποτα. Απλώς να μαζέψουμε έτσι τα πιο πολλά. Που να καλά, μην... φαντάζομαι ότι σήμερα ξεκινήσεις να κάνεις κάτι για να τραβήξουμε έτσι την κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Και να μην, δεν θα είναι και μεγάλη επιφάνεια. Όχι, βέβαια, ναι.
Άρα ζωγραφίζεις κιόλας εσύ, ε. Ζωγραφίζω, θα σας δείξω τώρα. Ζωγραφίζω πρώτα στο χαρτί. Κάνω το σχέδιο. Να μην σε ακολουθάω εγώ τώρα και κάνω πάτημα σχέση. Ναι, 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 εδώ όχι. Εδώ είμαι μακριά. Εδώ ναι. Καλά είμαι. Καλά είσαι, καλά. Και μετά δεν σε πειράζει που αυτά χαλάνε, ρε Σπύρο. Όλα είναι εφήμερα στη ζωή. Μετράει οι στιγμές, μετράνε. Εγώ γεμίζει η ψυχή μου εδώ που δουλεύω. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Αυτό μετράει για μένα. Και βέβαια τα φωτογραφίζεις, θα κάνεις ντρόκες. Βέβαια τα φωτογραφίζω. Αρέσουν στο... Τα ανεβάζω στα social, στο Facebook, στο TikTok. Αρέσει στον κόσμο. Ας πω, μαζεύεται εδώ πέρα ακόμα στην ώρα που δουλεύεις σε χαζεύει. Ναι, ναι, όταν... Είναι χαμός, ε. Ναι, ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές μαζεύονται. Λοιπόν, πάντα παίρνουμε το κέντρο. Βγάζεις και όρια, έτσι. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βάλω το να οριοθετήσω. Φαντάζομαι τι θα γίνεται εδώ πέρα το καλοκαίρι που θα έχει κόσμο και εσύ θα φτιάχνεις. Α, κοίτα πως κάνει τον κύκλο, είδες. Μπράβο, πω πω, τέλειος κύκλος. Καλά, καλά είσαι πρώτος. Διαβήτης. Διαβήτης, ναι, με διαβήτη. Με διαβήτη. Άρα αυτό είναι το όριό σου, δεν μέσα το φτιάξεις. Το όριό μου, ναι, γιατί ήδη έρχεται το κύμα και θα μας το χαλάσει ούτως ή άλλως. Βέβαια όλα τα σχέδια μου τώρα κάνω κάτι πολύ απλό. Ναι. Ένα σου πω. Μετράω με το μέτρο. Έχει διαδικασία. Κοίτα, τώρα... θα μου δώσει υλικό να το δείχνω. Ναι, ναι, θα σας δώσω υλικό. Λοιπόν, για να δείτε έτσι λίγο θέλω να δείτε. Πώς τρούφεται τώρα να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, ε. Απίστευτο. Η δουλειά σου ποια είναι, Σπύρο? Στρατιωτικός είμαι. Στρατιωτικός. Ναι. Μπράβο. Έβγε. Τι λένε οι συναδελφοί σου? Μου λένε καλά σχόλια, μου λένε όλοι οι άνθρωποι. Αλίμονο, τι να πούνε. Όλοι οι άνθρωποι. Μα αυτό που κάνεις είναι θαυμαστό. Ναι, πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τώρα που έβαλες τα όρια μπορώ να πλησιάσω, ε. Ναι, ναι, αμέ. Άρα εσύ να υποθέσω ότι ζωγράφιζες από μικρός. Εντάξει. Αυτό τώρα άμα το δείτε από ψηλά, ναι. Είναι σαν κέντημα. Κέντημα, ναι. Θέλω ώρα για να το κάνω όλο. Ό,τι θέλεις, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Μέχρι να βραδιάσει έχουμε χρόνο.
Δεν μου λες, ο Σπύρος σε ξέρει από τα ντρόν, ε? Ναι, ναι. Ο Σπύρος είναι ωραίος. Καλό παιδί, καλός φίλος. Μαζί με τον Νίκο τον Μπίζο εκεί. Το ξέρεις το τραγούδι που λέει «Είναι κακό στην αμοναχτή, στις παλάτια». Δεν είναι μόνο κακό στην άμμο, παντού είναι. Παντού είναι, ναι. Να χτίζεις παλάτια. Βέβαια εσύ δεν χτίζεις παλάτια, είσαι πιο ολιγαρκής. πολλές φορές χρειάστηκε... Τι? Να τα αφήσω στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε χάλασε την άλλη μέρα, πάει. Χάλασε εκείνη την ώρα, όχι την, α, είχε την άλλη μέρα. Μια φορά πιθανόν είχε κάνει σεισμό. Α, και έφερε... Έφερε ένα, δεν έφερε άλλο. Αυτό ήταν, δεν χρειάζονταν, ναι, άλλο. Ναι, δεν χρειάζονταν άλλο. Μου το χάλασε. Έφερε τσουνάμι μικρό. Ναι. Εγώ περιμένω την ώρα εκείνη που θα σηκώσω τον ντρόν για να το δω από ψηλά, γιατί εσείς τώρα δεν το μπορείτε να το φανταστείτε πως φαίνεται, ναι, από ψηλά. Πετάω ντρόν κι εγώ. Και όπως λέει και το τραγούδι, σαν δει στον κόσμο από ψηλά, τι λέει. Μια ζυγή με ζωγραφιά. Ζωγραφιά. Το ξέρω, γιατί πετάω και εγώ ντρόν. Αλλά ξέρω, εγώ το έχω στο κάθε σχέδιο, το έχω στο μυαλό σου. Την ώρα που το ζωγραφίζω, ξέρω τι θα βγει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανεβάσω. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Θα φέρω και τον ντρόν σε λίγο. Άμα πλησιάζει να κάνει κάτι και θα φαίνεται, θα το ανεβάσω κι εγώ. Θα το σηκώσω. Να κάνουμε το Ying και Yang. Ακού τι είπε τώρα, ό,τι θες κάνε. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά έβαλα τέτοιο στη... Τι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, έλα. Έβαλα... Καλή σκέψη αυτή. Ναι, ήθελα να βάλω τώρα αυτά. Πολλές φορές διορθώνω. Εντάξει, θα προτιμούσα να μην φυσάει καθόλου, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί έχουμε και τα γουνάκια στα μικρόφωνα, ελπίζω να μην μας σομπάρει πολύ τον αέρα και δεν ακούγω το τι λέμε. Δεν μου λες τώρα, αυτό δεν είναι το βασικό σχέδιο. Το βασικό σχέδιο θα γίνει στο κέντρο. Στο κέντρο, τώρα έχω ξεκινήσει ανάποδα. Αυτό γιατί το κάνεις εδώ το γύρω-γύρω, το πλαίσιο, τη γυρλάντα? Το πλαίσιο δείχνει μια άλλη ομορφιά. Ναι, κατάλαβα. Είναι διαφορετικό. Ναι, να μην είναι κενό, ναι. Σκέτο είναι αλλιώς. Άλλο πράγμα. Η κορνίζα. Η κορνίζα, έτσι, ναι, η κορνίζα. Η κορνίζα. Να λοιπόν και κάτι που δεν το... Είχε δίκιο ο Σπύρος, μου λέει πήγαινε βγάλτονε, λέει, είναι καλός. Σε έχει βγάλει κανένα κανάλι να σε δείξει? Έχουν έρθει πολλοί έτσι, ευχαριστώ πολύ όλους. Ή το αποφεύγεις? Το αποφεύγω εγώ. Τώρα έμπλεξα. Με μένα έμπλεξες? Έμπλεξα. Πού να ξεμπλέξεις με μένα? Τώρα έμπλεξα, θα έχουν παράπονο τώρα οι άλλοι άνθρωποι. Δεν πειράζει ρε φίλε, θα πεις είναι ξεχωριστός άνθρωπος αυτός. Αυτός θα τους πεις δεν ανήκει στο κύκλωμά σας. Όχι. Είναι ελεύθερος. Αδέσμευτος. Όχι, έχω φίλους καλούς. Έχεις, ε? Έχω καλά παιδιά, έχεις καλά παιδιά. Πού, παντού. Πού, σε ποια, στα κανάλια? Στα κανάλια, ναι. Εδώ στην Κρήτη, Κρήτη εδώ, TV. Εδώ, στο Κρήτη TV έχω... Εντάξει, το Κρήτη TV είναι αλλιώτικο, δεν είναι σαν το Αντένα, ας πούμε, ο Λευτέρης, ο Κουμαντάκης είναι συναδέρφου παιδί, τον είχαμε φαντάρο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σεβαστεί όμως οι άνθρωποι αυτό. Ναι, το έχουν σεβαστεί. Το έχουν σεβαστεί. Έλα σου πω, εγώ δεν σε πίεσα πάρα πολύ σε σημείο να μην σε σεβαστώ. Όχι, προς Θεού, δεν θέλω να πω αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να τα δείξω όμως. Έτσι ρε φίλε, έτσι, έτσι. Κάποια στιγμή και για τα παιδιά εδώ πέρα τα κανάλια, κάποια στιγμή πρέπει να τους τα έχω δείξω. Πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή φαίνονται και προβάλλονται τα μηδενικά. Πρέπει κάποια στιγμή να προβληθούν και αυτοί που κάτι κάνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Όχι, έτσι είναι όμως, Σπύρο. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω σαν κάτι όμορφο, σαν κάτι διαφορετικό.
σαν κάτι, πώς να το πω τώρα, είναι ξεχωριστό για μένα, είναι ξεχωριστό, κάτι ξεχωριστό. Για όλους είναι και για αυτούς που σε βλέπουν και για όλους είναι ξεχωριστό και μπράβο σου, πολύ ωραία, μπράβο. Είδες εσύ εύκολα που χαλάει, διορθώνεις η γομολάσκα, ε. Ναι. Που κάνεις μια και σβήνει. Άμα κάνεις λάθος. Βέβαια. Αλλά είπαμε, θέλει προσοχή γιατί από πάνω όλα φαίνονται, το παραμικρό λάθος φαίνεται. Κάτσα πάω από κάτω. Έχω την εντύπωση πάντως ότι από ψηλά, αν έχει γίνει και κάποιο λάθος, Όχι, δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Πολλές φορές χρειάζεται, αν δεν προσέξω, φαίνεται πάρα πολύ. Δεν χάνεται. Σε όλα μου βέβαια τα σχέδια βάζω κάτι που δεν μπορεί να το... Κάτσε να σου βάλω κάπου αλλού το μικρόφωνο, γιατί βλέπω ότι τα ακουμπάς με το κοντάρι και θα κάνει συνέχεια χράτς. Ναι. Και εγώ πάντως ευχαριστώ πολύ που κάνεις εξαίρεση για μένα και μπήκες στον κόπο να το κάνεις σήμερα αυτό. Να είσαι καλά. Δεν... Είπαμε πρέπει κάποια στιγμή έπρεπε να το δείξω. Βέβαια θα προτιμούσα να ήταν μια ωραία μέρα, να έχει ήλιο, να έχει άπνοια. Βέβαια. Να είναι πιο καθαρή, να είχα προλάβει να καθαρίσω την άμμο όπως πρέπει. Είμαστε στον κόσμο ή τρεις ή τέσσερις που ασχολιόμαστε με αυτό. Στον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Πού είναι οι άλλοι. Στα social έχω δει, έχω βρει δύο. Ο ένας είναι Άγγλος. Ναι. Ο άλλος είναι, αλλά αυτός ο άλλος είναι από νότια, εδώ κάτω από Αίγυπτο, από κάπου εκεί. Αραβία, τίποτα. Ναι, κάπου εκεί. Έχουν και αμμουδιές εράσεις αυτοί. Ναι, αυτοί. Μα εμένα το μειονέκτημά μου από όλους αυτούς είναι αυτό εδώ. Πάνω σε άλλες χώρες είναι τεράστιες παραλίες. Βάζουνε, τα παιδιά εκεί βάζουνε πασαλάκια. Ναι. Και το δουλεύουν για 10 μέρες. Αμέ. Εγώ αυτό δεν το έχω. Δεν το έχω. Δεν τους τα πειράζει κανείς δηλαδή. Όχι, δεν τους τα πειράζει. Εγώ αυτό δεν το έχω. Πρέπει αναγκαστικά σε μία μέρα να έχω δημιουργήσει αυτό που πρέπει να δείξω. Δεν έχω την πολυτέλεια που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Έχεις επικοινωνήσει μαζί τους. Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει. Αυτοί προσπάθησαν να σε βρουν. Ναι, με ένα παιδί, μίλησα με ένα παιδί για λίγο όμως, αλλά μετά... Δεν ξέρω, χαθήκαμε, δεν είχαμε επικοινωνία. Άρα δεν υπάρχει και κανένα διαγωνισμός που να γίνεται, έτσι. Ούτε εδώ, ούτε γίνεται. Εγώ νομίζω στο εξωτερικό, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ναι, από φωτογραφίες που βλέπω, ναι, ότι πρέπει να... Όχι διαγωνισμός πάλι, σαν έκθεση. Έκθεση. Γιατί διαγωνισμός δεν είμαστε πολλοί για να έκθεση, γίνει διαγωνισμός. Είναι έκθεση, ναι. Σαν έκθεση. Διαγωνισμός, όχι. Διαγωνισμός γίνεται στα... Γλυπτά τη άμμου. Εκεί υπάρχουν πολλοί. Στα γλυπτά έχω δει, είναι και κάνουν, ναι, τρομερά πράγματα. Ναι, τρομερά πράγματα. Όπως κάνουν και στον πάγο. Ναι, ναι. Τρομερά πράγματα, ναι. Ακόμα σε πιο δυσκολία, ακόμα. Εντάξει. Εντάξει, καθένα έχει ναι, τον τρόπο του. Το κακό με αυτό είναι ότι μπορεί εύκολα να χαλάσει. Δηλαδή να γίνει μια καιρική έτσι ανατροπή και να σου είπαμε, χαλάσει. Είπαμε, όλα είναι εφήμερα. Εφήμερα, όλα είναι. Το έχεις φιλοσοφήσει. Έτσι είναι. Όλα είναι εφήμερα. Ωραία, άντε να δούμε. Σε κοιτάμε. Τι θα κάνεις. Κανονικά έπρεπε να κρατάω το χαρτάκι μου να βλέπω τώρα. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Εσύ είσαι επιστήμονας, έγινες το είδος. Προχώρα. Το χαρτάκι. Το σκονάκι, ε. Το σκονάκι, βέβαια. Τώρα κάνουμε... Λοιπόν, να το στολίσουμε λίγο. Το κοντένει και όσο θέλει κάνει διάμετρο. Τώρα κάνει μια εσωτερική πιο μικρή. Βέβαια, θα φαίνεται υπέροχα από ψηλά. Θα κοιτάξουμε να σηκώσουμε τον τρόπο το μεγάλο μετά.
Δεν μου λες τώρα. Ποιος σε διαβεβαιώνει εσένα ότι ένας από αυτούς όλους τους τουρίστες που σε έχει γυρίσει βίντεο, όταν σε βλέπει, δεν σε έχει βγάλει κάπου προς τα έξω να σε δείξει? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό? 3 χρόνια. 3 μόνο. Ναι. Και έχεις κάνει αυτή την πρόοδο. Μπράβο. Πάμε, γεμίζει την ψυχή μας. Μπράβο. Δεν είμαι άσχετος όμως με το αντικείμενο όσο αφορά τα μετρήματα. Α. Όλα αυτά. Δούλευα από μικρό παιδί σε οικοδομές και ξέρω να μετράω και σχέδια να βγάζω το με πλακά. Το σκηνάκι, τα αλφάδια, όλα αυτά. Έτσι, ναι. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει, γιατί αν δεν ξέρεις, είδες, λάθος. Είδες τώρα τι μας είχαν τζουγκράνα. Ναι, είδες. Έπεσε στη μέση η τζουγκράνα και του χάλασε το κύκλο. Κανονικά, ας πω κάτι. Εγώ τώρα, χωρίς να θέλω να σε υποτιμήσω, σε υποτιμώ με κάποιο τρόπο. Ναι. Γιατί? Γιατί είμαι ένας ερασιτέχνης κάμεραμαν. Ναι. Δεν είμαι δηλαδή επαγγελματίας. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κάποιο συνεργείο μαζί μου να με διορθώνει. Κατάλαβες. Και θα έπρεπε κανονικά σου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Ξέρεις τώρα από ψηλά αυτό το απλό πράγμα, χωρίς να κάνει τίποτε άλλο. Πώς θα φαίνεται. Ναι, απόψε. Δεν μπορείς να κάνεις σχέδιο, θα μπορείς να συνεχίσεις. Ναι. Ναι, όχι, μου λέει άμμο βάζει, λέει άμμο. Προσθέτει άμμο και η άμμος λέει ότι δίνει άλλο χρώμα, άκου να δεις. Δεν μου βάλεις σε make-up να φαίνομαι ωραίος. Έτσι που σε παίρνω από μακριά δεν φαίνεται τίποτα. Μια χαρά είσαι όμως καθόλου, μια χαρά. Μπράβο, έτσι. Μην φοβάσαι, μια χαρά. Και μιλάς πάρα πολύ, μοιάζεις πάρα πολύ με ένα καλό μου φίλο, Χανιώτη, το Σταύρο. Το Βαμβουνάκι, έτσι μιλάει κι αυτός. Εμείς κριτική την έχουμε τη διάλεκτο. Λοιπόν, επειδή σε αυτό είναι πιο φαρδί, τώρα έπρεπε να το διορθώσω. Και βέβαια θέλει και άπειρη υπομονή, ε! Πάρα πολύ, ναι. Αν δεν έχεις υπομονή, τέλος! Μα σε όλα είναι έτσι! Δηλαδή, άμα είμαι αγχωμένος στη ζωή μου εγώ, παλαιότερα είχα πολύ άγχος στη ζωή μου εγώ. Κατάφερα και το έκανα μηδέν. Να υποθέσω ότι σου έκανε καλό και αυτή η απασχόληση. Βέβαια, ψυχοθεραπεία. Μηδέν όλα, τα έχω μηδενίσει όλα. Μπράβο. Άγχος δεν έχω, στρες δεν έχω, τίποτα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και η φωτογραφία, τα drone. Το χόμπι. Γιατί προηγουμένως είπες ότι ξεκίνησες ανάποδα? Τι έπρεπε να κάνεις δηλαδή? Το μέσα. Πρώτα γίνεται το μέσα. Α, έτσι, ε. Γιατί για να μην το πατάς, για να μην κινδυνεύει το πατήσεις. Και αυτό, αλλά το μέσα, από το μέσα παίρνει σημάδι. Εγώ δεν είχα σκοπό να φτιάξουμε ολόκληρο σχέδιο. Ήθελα να σας δείξω λίγο, αλλά... Σε βάλα σε μπελά, ε. Ναι. Ξεκίνησα ανάποδα τελείως. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, θα το βρούμε. Θα τη βρούμε την άκρη, θα τη βρεις την άκρη. Ναι. Από ψηλά, ρε φίλε, άλλο πράγμα. Έτσι. Από ψηλά άλλο πράγμα. Ακρίβεια όμως ο τύπος με το κορδόνι, ε. Διαβήτης. Λοιπόν, εδώ θα τα αφήσουμε έτσι. Άσπρο. Εδώ θα βάλω ένα. Το βάλω. Όχι. Δεν μου λες, εκτός από την περικεφαλαία, κάνα άλλο σχέδιο συμβολικό, έχεις κάνει ποτέ? Να συμβολίζει, ξέρω εγώ, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχω κάτι. Κάνει μια πεταλούδα με 57 ορθογώνια. Ναι. Για το ατύχημα με τα Τέμπη. Άντε ρε. Ναι.
Το έχεις αυτό φωτογραφίσει κανονικά? Το έχω, ναι, ναι. Πού το έκανες, εδώ? Λίγο πιο πέρα από εδώ. Με 57 ορθογώνια. Κι αν σας πω και τι έχει γίνει, δεν με πιστέψει κανένας. Για λέγε. Ξεκίνησα να μετράω, γιατί δεν ήθελα να είναι όλα το ίδιο τα ορθογώνια. Ναι, γιατί ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Σωστός. Οπότε με μια διαίρεση δεν μπορούσα να βγάλω τα 57. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν ήταν ίσια. 28,5 σου βγαίνει. Όχι, πόσα βγαίνει. Με μια διαίρεση βγαίνουν. Δεν ήθελα να ήταν κανένα το ίδιο με το άλλο. Ήθελα να έχει έστω και ένα πόντο που δεν φαίνεται από πάνω. Ξεκίνησα λοιπόν. Ό,τι και να έκανα εκείνη τη μέρα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μου έβγαινε. Δεν μου έβγαινε. Αποφάσισα λοιπόν. Λέω, θα το κάνω. Κανείς δεν ξέρει ότι εγώ ήθελα να βάλω 57. Αν δεν το έλεγα, σωστά, θα περνούσα παρατήρητο. Σωστά. Κάνω λοιπόν το σχέδιο. Δεν τα μέτρησα τα ορθογώνια με το μάτι. Με το μάτι. Να, τουλάχιστον να μην φαίνονται πολύ. Ήθελα με την πρώτη ματιά να μην χωρίζουν ότι είναι διαφορετικά, αλλά να είναι διαφορετικά. Έκανα λοιπόν το σχέδιο, πάω στο σπίτι, ανεβάζω τις φωτογραφίες και με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο, παιδική μου φίλη, και μου λέει, να είναι καλή ώρα εκεί που είναι, μου λέει, μη μου πεις ότι τα ορθογώνια είναι 57. Άντε ρε. Στο σταύρο που σου κάνω. Λέει, αυτή ήταν ο προταρχικός μου σκοπός της, λέω, βρε, αλλά σου μιλάω ειλικρινά, ήμουν τόσο κουρασμένος, γιατί μάζεψα αλαφρόπετρα για να βάλω στις ράγες για να φαίνεται σαν ράγα. Και μάζευα αλαφρόπετρα για να μαζέψω 10 κουβάδες, έκανα 3 ώρες. Ήμουν τόσο κουρασμένος, της λέω, που το άφησα. Λέω, δεν πειράζει. Ό,τι βγει. Ό,τι βγει. Μου λέει, μέτρα τα ορθογώνια είναι 57. Ωραίο. Να, ωραίο. Σταυρό που σου κάνω. Απίθανο. Απίθανο. Λέω στην κοπέλα, δεν το λέω, γιατί άμα το πω δεν θα το πιστέψει κανένας. Και θα πούνε ότι κάνω δημιουργία εντυπώσεων, ναι, και το λέω. Το είπα φέτος, μετά από 2 χρόνια σχεδόν, έκανα μια ανάρτηση προχθές που ήταν η συναυλία για τα ανθρώπους αυτούς και το εξήγησα στον κόσμο ότι εγώ δεν τα μέτρησα. Το να κάτσεις εδώ τώρα να μου ισόμορφα να βγάλεις, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, αυτό δεν βγαίνει. Στην άμμο δεν είναι εύκολο να κάνεις ακριβώς ό,τι θες, ρε παιδί. Να βγάλεις τώρα 57 πεταλούδες ακριβώς. 57 ορθογώνια. Ναι. Κι όμως βγήκανε, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, βγήκανε. Λοιπόν, τι να πω. Να πω τι. Ένας Θεός γατέχει. Πως βγήκε. Να, ήρθε το κύμα, βλέπεις. Ναι, βέβαια, να το βλέπεις. Ήδη μόλις σηκώσει λίγο αεράκι. Το διορθώνω όμως εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να αφήσω πόσο είναι εδώ. Δηλαδή όταν λες τα παιδιά σου είναι μεγάλα, πόσο μεγάλα είναι, ρε φίλε? 26 και 24. Αγόρια. Με έφαγε ο Έροντας μικρό. Ας πω, αγόρια είναι. Ήμουν ερωτιάρης. Ερωτιάρης, αγόρια. Ναι. Όχι, αγόρι κορίτσι. Α, ωραία. Δεν θέλουν να σε μιμηθούν, ε. Πώς? Μπα, ασχολούνται με άλλα πράγματα τα παιδιά. Όχι, με τέτοια. Λοιπόν, να βάλω κάτι άλλο, το φτιάξουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, Σπύρο, ναι, μπεδεύεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια αυτή που έκανες. Τώρα ήταν κάτι απλό, και έτσι. Και φαντάζομαι, αν αυτό το έκανες μέσα σε μια ωρίτσα ούτε, τι φτιάχνεις όταν κάθεις όλη μέρα? Ναι, είναι πολλά είναι όμως. Βάζω κύκλους μέσα σε άλλους κύκλους, κάνω διάφορα. Έβγε. Δεν έχω να πω τίποτα.
Σε παραδέχομαι. Είχε δίκιο ο Σπύρος που μου λέει πήγαινε γιατί κάνει ωραία πράγματα. Να είναι καλά, να είσαστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Εγώ προσπαθώ να δίνω μια διαφορετική, με το δικό μου τρόπο, να βάλω κι εγώ, πώς να σου πω, ποια ιστορία θέλω να βάλω μέσα στα σχέδιά μου, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Και μόνο καλά, δεν είχα, γιατί πολλές φορές μπορεί να πει κανείς τι κάνει αυτός, να πούμε. Δεν έχω εγώ μακριά από κακά πράγματα και τέτοια. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν με απασχολούν αυτά. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αν δείτε κιόλας, τα πιο πολλά μου σχέδια έχουν το σταυρό μέσα. Δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις, φιλέ. Ναι, προς Θεού και ο κάθε άνθρωπος. Δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις. Και ο κάθε άνθρωπος. Τα σέβομαι όλα. Ναι, αλλά ορισμένοι το κοιτάζουν λίγο, σου λέει τι κάνει τώρα αυτός. Περνάει καμιά φορά κανένας μου λέει, μα γιατί το κάνεις, μου λέει. Άντε ρε, πάρα τα μας πες. Λέω ρε φίλε, και τι λέει πως θα το κάνεις. Εσύ ρε φίλε δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Μόνο εγώ μπορώ να το καταλάβω. Την ώρα που σηκώνω τον δρόμο και βλέπω από πάνω τι έχω κάνει. Ικανοποίηση. Και ικανοποίηση. Και το ωραίο είναι ωραίο. Να βάλουμε λίγο μέσα στην ασκήμια του κόσμου και κάτι όμορφο. Οι εποχές έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα είναι μόνο άσχημα πράγματα ακούς και βλέπεις. Δυστυχώς. Τίποτα καλό. Δυστυχώς. Λοιπόν, Σπυράκο, σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, μας τώρα. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Άρχοντα, πιστεύω ότι έκδωσα το καλύτερο με αυτό. Μια χαρά. Στο γρήγορο, έτσι. Σε γρήγορο, ναι. Και φαντάζομαι, σου λέω, αφού το έκανες αυτό σε τόσο λίγο χρόνο, τι φτιάχνεις σε 10 ώρες. Καταρχήν, αυτό να το φανταστείτε 15 φορές μεγαλύτερο. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι είναι το μέσα το σχέδιο του κύκλου 25x25. Και βέβαια όσο πιο μεγάλο είναι και όσο πιο ψηλά σηκώσει το χρόνο. Όσο πιο πολύ εντυπωσιακό. Ναι, αυτό είναι. Ότι πρέπει να είναι μεγάλο. Μεγάλο. Αν είναι μεγάλο. Λοιπόν, οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το πάρεις με τον τρόπο. Θα ξαναπάρω βέβαια, εννοείται. Να το διορθώσω. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά.